Gunners και Greek Freaks έρχονται απόψε αντιμετωπίδο στο κλειστό του Μπρουναζίου, στο Ματζαράκι. Πρώτη επίθεση των Greek Freaks, θα έρθει το καλάθι και θα είναι μάλιστα για 3 πόντους. 3-0, 0-3 βασικά καλύτερα προς τα φιλοξενούμενη. Οι Gunners τώρα στην επίθεση με τον Κογιόνι στη γωνία. Ο Πατσίκας θα πάρει την εκτέλεση, θα απαντήσει. Ήτανε για 2 το σουτ. 2-3 από τον Πατσίκα. Από την κορυφή ο Καρατζής θα πάρει το σουτ στο σίδερο. Τρέχει και μαζεύει το rebound. Όχι, μπάλα θα καταλήξει εκτός. Θα έτρεξε εκεί. Κυνήγησε την φάση ο Πατσίκας. Άκου μια ανάγκη τώρα για τους Gunners. Οι Gunners με ρεκόρ 9-2 κοντά στους Greek Freaks, οι οποίοι μετρούν 6 νίκες και 6 ήττες μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Θα γίνει εδώ το κόψιμο από τον Τσαμπαρλί και έχουμε λάθος τώρα των Gunners. Η κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους. Μέχρι μέσα όλο τον δρόμο θα πετύχει το καλάθι ο Τσαμπαρλής για το 2-5 στο συν 3 οι Greek Freaks. Κουμιανάκης, Πανιάς, δεν θα περάσει πάσα του, παρεμβαίνει εκεί ο Τσαμπαρλής και θα κάνει το κλέψιμο. Ωστόσο θα γίνει το λάθος στην επίθεση από τους Greek Freaks. Η μπάλα και πάλι για τους Gunners. Κάνε στην επίθεση, ο Πανιάς είναι στην απέναντι πλευρά, θα πάρει το σουτ, θα στοχίσει. Μαζεύει το rebound ο Μπάμπαλης. Λάθος, ωστόσο δεν κατάφερε να συγκρατήσει. Πανιάς τώρα αφήνει στο πλάι για τον Καλογιαννίδη. Πανιάς και πάλι λίγο πιο μπροστά από την κορυφή, άστοχος ο Κογιόνης. Το 2-5 παραμένει. Ο Μπαλής αφήνει δίπλα του στον Χαλούδη. Καρατζής θέλει να πλησιάσει στην ρακέτα, δεν είναι καλό το τελείωμά του. Η μπάλα είναι για τους Gunners. Ο Καρατζής εκεί πλησίασε, ωστόσο τελείωσε κάπως άτσαλα τη φάση. Πανιάς πιέζεται από τον Μπαμπαλή. Η εκτέλεση από τη γωνία, εύστοχη, βρίσκει στόχο ο Πατσίκας για το 5-5, ισοφαρίζει το σκορ. Βρήκε το συμπέκτη του, ούτε με τη δεύτερη θέση στο καλάθι από τους Greek Freaks. Από κοντά δεν μπόρεσε ο Τσαβαρλής να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Επαναφορά τώρα για τους φιλοξενούμενους. Μπαμπάλης αφήνει στον Καρατζή. Εκείνος κάνει το βήμα πίσω, εκτελεί άστοχα, μαζεύει το rebound ο Ιφαντόπουλος. Και πάλι ο Ιφαντόπουλος σε 9 δευτερόλεπτα για τους Greek Freaks. Η μπάλα έξω, το τρίποντο είναι άστοχο. Και καθαρίζουν τη φάση τώρα οι Gunners. Ωραία πάσα με στόχο τον Πατσίκα και εκείνος θα στοχίσει. Χαλούδης θέλει να πάει προς τα μέσα, εκτός ισορροπίας θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι ο Χαλούδης για το 5-7. Θα πάει τώρα και στην γραμμή των βολών. Έτοιμος για την εξτραβολή ο Χαλούδης. Θα τη βάλει και θα κάνει το 5-8 στο συν 3 οι Greek Freaks.
καμπάνιας. Ακού μια Νάκης, θα περάσει την μπάλα κοντά στο καλάθι. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Θα γυρίσει εκτός ισορροπίας ο Κογιώνης. Θα στοχίσει, επιθετικό rebound για τους Gunners. Πάνιας και πάλι πιέζεται και από τον αντίπαλό του. Αφήνει στον Πατσίκα, θα πάρει το σουτεκίνηση. Υποπίεση και θα το βάλει. 8-8 ισοφάρισε από τον Πατσίκα. Χαλούδης γυρίζει, πάει με το δεξί, θα στοχίσει, επιθετικό rebound για τους Greek Freaks. Καρατζής από κοντά, θα στοχώσει και αυτός από την πλευρά του. Πάνιας το θέλει, θα το πάρει και θα το βάλει ο Πάνιας. Προσπέρασμα τώρα για τους Gunners, 11-8. Φαντόπουλος, δύσκολη προσπάθεια και από τον Τσαμπαρλή, η μπάλα είναι για τους Gunners σύμφωνα με τον διαιτητή. Όχι, αλλάζει η απόφαση, η μπάλα για τους Greek Freaks. 7 δευτερόλεπτα για τους φιλοξενούμενους. Καρατζής υποδέχεται, ψάχνει τις επιλογές του ο Καρατζής. Δεν είχε δει το χρόνο ωστόσο και έχουμε λήξη του χρόνου επίθεση, σου έμεινε η μπάλα στα χέρια των φιλοξενούμενων. Ο Γιόνης από κοντά θα στοχίσει και με τη δεύτερη. Καθαρίζει το rebound ο Ιφαντόπουλος. Πάει και μόνο στο Ιφαντόπουλος, όλο το δρόμο μέχρι μέσα για το 11-10. Τέσσερα και δέκα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ο Πάνιας θα πάρει το σουτ και θα το βάλει και αυτό. 13-10 μπροστά οι Gunners. Ωραίο το αλεούπ, αλλά δεν ήρθε το καλάθι. 9 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Greek Freaks. Αλλαγή τώρα για τους γηπεδούχους στη θέση του Καλογιάννηδη. Θα περάσει ο Καραμπέτσος. Καρατζής θέλει να πλησιάσει. 6 δευτερόλεπτα ακόμα για τους φιλοξενούμενους. Καρατζής μια δύσκολη προσπάθεια. Παλεύει και για την κατοχή. Η μπάλα είναι για τους Gunners. Δεν μπορείς εδώ ο Καρατζής να κερδίσει κάτι από τη συγκεκριμένη φάση. Φάουλ τώρα πάνω στον... Όχι, επιθετικό φάουλ είναι. Μόλις είναι το τρίτο των Gunners. Μέχρι στιγμής οι Greek Freaks δεν έχουν κάνει κάποιο φάουλ στο παιχνίδι. Μπαμπάλης στο πλάι. Η μπάλα για τον Ιωαννίδη. Η εκτέλεση από τον Μπαμπάλη είναι εύστοχη. 13-12 το σκορ. Γρήγορα στην επίθεση τώρα οι Gunners. Θα πάρει το φάουλ ο Ακουμιανάκης. Μόλις το πρώτο των Greek Freaks. Ζητάει και παίρνει ο Κογιώνης. Θέλει να πλησιάσει τη ρακέτα. Θα πετύχει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ ο Κογιώνης. Κάνει το 15-12. Και έχει την ευκαιρία να πάει τώρα την ομάδα του στο συν 4 και θα το κάνει. Yeah. 16-12 το σκορ στο συν 4. Yeah. Οι Gunners, η εκτέλεση από μέσα απόσταση, δεν θα βρει στόχο από τον Μπαμπάλη. Γρήγορα στην επίθεση ο Ακουμιανάκης, γυρίζουν οι Greek Freaks, μαζεύει το rebound τώρα ο Χαλούδης και ζητάει ηρεμία από τους συμπαίκτες του. Τσαμπαρλής
με τα αριστερό εκτός ισορροπίας θα πετύχει το καλάθι για το 16-14. Πανιάς οργανώνει αυτή την επίθεση των Gunners. Ακουμιανάκης βάζει πλάτη. Συνεχίζει ο Ακουμιανάκης, γυρίζει, ξεφεύγει ωραία από, από τον αντιπαλό του και θα πετύχει το καλάθι από κοντά. Για το 18-14. Ψάχνει επιλογές εκεί και βρίσκει τον Χαλούδη. Στην κορυφή ο Χαλούδης πιέζεται από τον Καραμπέτσο, ο οποίος έχουμε ωστόσο 5 δευτερόλεπτα χωρίς τρίπλα από τον Χαλούδη. Έκανε το λάθος εδώ, φτηνό λάθος από τον παίχτη των Greek Freaks. Στο παιχνίδι τώρα ο Ζούρος για τους Gunners θα πάρει την θέση του Κογιόνι. Πανιάς. Ζούρος πάει μόνος στη φάση, δεν θα ευστοχίσει. Μαζεύεται επιθετικό rebound ο Πατσίκας. Γυρίζει ο Πατσίκας με τη βοήθεια του ταμπλό, δεν θα καταλήξει το καλάθι μπάλα. Μεγάλη πάσα τώρα, θέλουν να βγουν στον εφηβιασμό οι φιλοξενούμενοι και θα έρθει το καλάθι. Διαχείρος. Χαλούδη. Το φάουλ τώρα επάνω στον Ακουμιανάκη. Τρίτο ομαδικό και για τους Greek Freaks. Τρία θυμίζουμε έχουν και οι Gunners. Στην γραμμή των βολών τώρα ο Ακουμιανάκης με 1-13 να απομένει στο πρώτο δεκάλεπτο. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη. Θα τη χάσει. 0 στις 2 από τον Ακουμιανάκη. Χαλούδης πιεζόμενος εκεί, θα πάρει το φάουλο. Χαλούδης τα βάλε με όλους. Τέταρτο ομαδικό των Gunners. Δεν έχουν να δώσουν άλλο φάουλο τώρα στο τελευταίο λεπτό που απομένει στην πρώτη περίοδο. Παπάλης σταματάει, πιέζεται, βγάζει την μπάλα έξω. Από τη γωνία τώρα η προσποίηση. Η εκτέλεση τώρα από τον Ιωαννίδη. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια των Gunners. 42 δευτερόλεπτα ακόμα. Πανιάς περνάει την μπάλα κοντά στο καλάθι για τον Ακουμιανάκη. Καραμπέτσο στη γωνία, προσποιείται. Εκτελεί τώρα στο σίδερο. Μαζεύει το rebound ο Ιφαντόπουλος. Το σούτ από μέσα αποστασία άστοχη από τον Μπαμπάλη. 17 δευτερόλεπτα όλα για τους Gunners. Εδώ έγινε ένα σούτ από το κέντρο, δεν ξέρω. Με τη σκεπτικό ο Πάνιας θα πάρει το φαουλ τώρα. Οι μάχες σιγά σιγά ανεβαίνουν στα τελευταία λεπτά. Ο Πάνιας τώρα θα πάει στην γραμμή των βολών. 8,8 απομένουν για όποια ομάδα έχει στην κατοχή της την μπάλα συνέχεια. Εύστοχο την πρώτη ο Πάνιας. 19-15. Πάνιας τώρα στη δεύτερη. Θα τη βάλει και αυτή. 20-15. 8 δευτερόλεπτα τώρα για τους Greek Freaks. Από το κέντρο το shoot, δεν θα βρει στόχο. Εδώ οι φιλοξενούμενοι χαρίζουν και 3 δευτερόλεπτα στους Gunners. Οι γηπεδούχοι τώρα έχουν 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, καθώς βιάστηκαν λίγο να κάνουν επίθεση εδώ οι φιλοξενούμενοι. Ψάχνουμε την μπάλα τώρα.
Θυμίζουμε δεν έχει φάουλ να κάνει καμία από τις δύο ομάδες, καθώς βρίσκονται στα τέσσερα ομαδικά. Εδώ το λάθος, φθηνό λάθος και το καλάθι πριν τη λήξη του χρόνου από τον Ιωαννίδη. Χάρισαν εδώ την μπάλα οι Gunners και έτσι έχουμε τον πρώτο περίοδο, 20-17 μπροστά οι Gunners. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο με τους Greek Freaks να βρίσκονται στην επίθεση. Φαντόπουλος αφήνει στον Ιωαννίδη. Το ύψος των βολών τώρα το σούτ είναι άστοχο από τον Καρατζή. Γρήγορα στην επίθεση τώρα οι Gunners. Μιαννάκης, θα πάρει το φάουλ, θα το κάνει ο Καρατζής. Και θα πάει έτσι στην γραμμή των βολών. Στην βολή τώρα ο Κουνιανάκης, η πρώτη έξω. Έχει ακόμα μια προσπάθεια ο παίχτης των Gunners. Εκτελεί αστοχή και σε αυτή 0-2 από τον Κουνιανάκη. Δεν εκμεταλλεύεται τις δύο προσπάθειες που είχε. Σκαγκός. Χαλούδης. Κλείνεται εκεί, αναγκάζεται να βγει έξω. Θα να ξαναβάλει πλάτη ο Χαλούδης. Τον πιέζει και ο Καραμπέτσος, θα του κάνει και το φάουλ. Πρώτο ομαδικό και των Gunners. Στην επαναφορά τώρα οι φιλοξενούμενοι με τον Χαλούδη, που ψάχνει τις επιλογές, θα αφήνει στον Σκάγκο. Σκάγκος τώρα θα πάρει το σουτ. Θα στοχίσει το rebound στα χέρια του Παπαδόπουλου. Ραυτόπουλος πιέζεται από τον Σκάγκο. Ψάχνει επιλογές τώρα ο Ραυτόπουλος, ζητάει και παίρνει ο Παπαδόπουλος. Ωραία η προσποίησή του, αλλά θα κόπει στη συνέχεια από τον Καρατζή. Μπορεί να ψάρω στην αρχή ο Καρατζής, ωστόσο συνέχεια ήταν πολύ καλή άμυνά του. Φαντόπουλος τώρα, Φαντόπουλος κρατάει, θα εκτελέσει στα 3 δευτερόλεπτα, θα στοχίσει. Η εκτέλεση άστοχη τώρα. Γρήγορα στην επίθεση θέλουν να βγουν οι Gunners, ωστόσο εκεί ο Καραμπέτσος θα βγάλει αρχικά την άμυνα, η μπάλα θα καταλήξει στον Σκάγκο. Κακός από την κορυφή, το θέλει, θα το πάρει, είναι κακό το σούτ του, καταλήγει airball. Δεν έχουμε σκορ μέχρι στιγμής στο δεύτερο δεκάλεπτο, εκτός από την μία βολή του Ακουμιανάκη. Σίλας τώρα στο παιχνίδι, στη θέση του Ιφαντόπουλου. Πάσα του Ραυτόπουλου, γρήγορα στην επίθεση ο Σκάγκος, θα πάει μέχρι το τέλος, ωστόσο η μπάλα είναι για τους Gunners. Θα κάνουν το λάθος εδώ οι φιλοξενούμενοι. Από την φόρα του ο Σκάγκος έχασε την μπάλα από τα χέρια του. Καραμπέτσος, παρολίγο εδώ να κάνει το λάθος, εκείνος πιέζεται από τον Χαλούδη, ο οποίος θα του κάνει και το φάουλ. Καραμπέτσος παίρνει, θέλει να πάει από τα αριστερά. Γλιστράει μπάλα από τα χέρια του και η κατοχή περνάει στους Greek Freaks. Λάθος και από τους Gunners τώρα. Ενώ ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι ο Παμπάλης.
κάποιος τώρα οργανώνει αυτή την επίθεση των φιλοξενούμενων, αφήνει. Μπάλα φτάνει στον Μπαμπάλι, δεν θα περάσει η πάσα του. Παρεμβαίνει εκεί ο Ραυτόπουλος και θα στείλει εκτός την μπάλα 10 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση των Greek Freaks. Σκάγκος ψάχνει συμπαίκτη. Η πάσα του είναι λίγο παρακινδυνευμένη. Κλέβει εκεί από πίσω, ωραία. Ο Ραυτόπουλος βγάζει και την ομάδα του στην επίθεση και το δύσκολο καλά θα έρθει. Τεχνική ποινή τώρα στον Ζούρο που κάτι είπε στον διαιτητή. Μετά το καλάθι του. Και έτσι δίνει μια ευκαιρία στους Gunners, στους Greek Freaks, με συγχωρείτε, για να μειώσουν το σκορ. Ο Μπαμπάλης θα πάει στην εκτέλεση. Θα τη χάσει ωστόσο. Η μπάλα είναι για τους Greek Freaks. Στο 22-18 έχει φτάσει το σκορ, στο συν 4 οι Gunners. Ιωαννίδης φεύγει για λίγο η μπάλα από τα χέρια του. Σώζει την κατάσταση εκεί η φιλοξενούμενη ομάδα. Καρατζής πάει μόνος του, θα τελειώσει τη φάση για το 22-20. Καραμπέτσος έχει πάνω τον Μπαμπάλι. Η πάσα του δεν θα περάσει, αλλά θα μπερδεύτουν εκεί πέρα οι συμπαίκτες του. Μπαλά και πάλι για τους Greek Freaks. Σκάγκος πάει μόνος του, όχι θα αφήσει δίπλα του. Δύσκολη προσπάθεια εδώ, του γλίστησε για λίγο η μπάλα από τα χέρια του Καρατζή. Δεν θα πάρουν κάτι από τη συγκεκριμένη φάση οι φιλοξενούμενοι. Ραυτόπουλος κοντά στο καλάθι, ο Καραμπέτσος που είχε κάνει την κίνηση τον είδε ο Ραυτόπουλος, του πέρασε την μπάλα, θα βάλει και το καλάθι για το 24-20. Μπαμπάλης παίρνει το screen, πάει από τα αριστερά, θα πάρει την προσπάθεια ο Μπαμπάλης, θα στοχίσει. Rebound ψηλότερα από όλους ο Καρατζής. Σκάγκος για 3, αστοχός. Μπάλα φτάνει στα χέρια του Ραυτόπουλου, ο οποίος θα οργανώσει ακόμα μια επίθεση των Gunners. Ραυτόπουλος παίρνει το screen, θα πάρει και το foul τώρα ο Ραυτόπουλος από τον Σκάγκο. Μπαρλής τώρα επιστρέφει στο παρκέ. Περνάει στο παρκέ μάλλον στη θέση του Σκάγκου. Ραυτόπουλος έχει χώρο, θα πάρει το σούτ, θα στοχίσει, η μπάλα καταλήγει στα χέρια των Gunners και πάλι. Η εκτέλεση άστοχη και αυτή. Από κοντά ο Πιανάκης θα ευστοχίσει για το 26-20. Στο συν 6 οι γηπεδούχοι. Μπαρλής, Καρατζής γυρίζει εκτός ισορροπίας, θα μπει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ. Ωραία κίνηση εδώ από τον παίχτη των Greek Freaks. Θα βάλει και τη βολή για το 26-23. Αλλά αυτό που λες τώρα λέει το σύστημα στους συμπαίκτες του. Του δίνει και το σκρίνι και ο Παπαδόπουλος. Ραυτόπουλος κρατάει. Περνάει στον Παπαδόπουλο. Η μπάλα έξω στον Ακουμιανάκη. Θα πάρει το τρίποντο εκείνος και θα το βάλει. Εκτέλει για 3 ο Ακουμιανάκης για το 29-23. Και αναγκάζει τους Greek Freaks να καλέσουν time out. Επιστροφή στη δράση τους Greek Freaks. Να θέλουν να βγάλουν αντίδραση καθώς βρίσκονται
στο μείον 6 πλέον, εδώ θα μειωθεί τώρα το σκορ, θα πάει στο μείον 4 μετά την προσπάθεια του Μπαμπάλη. Τέλεση για τρεις, ανενόχλητος, θα πετύχει το καλάθι ο Ραυτόπουλος. Τον άφησα να μαρκάρει στο εκεί αντιπαλί του και το πλήρωσαν. Σίλας, θα γίνει το λάθος από τους φιλοξενούμενους. Γρήγορα στην επίθεση τώρα οι Gunners. Με τον Πάνια, ωραία συνεργασία, καταλήγει η μπάλα στον Ακουνιανάκη, εκείνος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 34-25. Πολύ ωραία, ξεδιπλώθηκαν εδώ στον ευνηδιασμό οι γηπεδούχοι και έφτασαν μέχρι το τέλος του δρόμου. Θα πάρει το σούτ ο Καρατζής και θα το βάλει. 34-28 από το τρίποντο του Καρατζή. Ραυτόπουλος, Καλογιαννίδης και πάλι για τον Ραυτόπουλο, στη γωνία ο Πάνιας, θα πάρει το σουτ, θα στοχίσει τώρα. Το εξαιρετικό rebound των Gunners και το φάουλ επάνω στον Παπαδόπουλο. Αλλαγή των Greek Freaks τώρα, στο παρκέ θα περάσει ο Χαλούδης, στον πάγκο θα κάτσει ο Σίλας. Ενώ ο Πατσίκας τώρα επιστρέφει για τους Gunners. Πάνιας παίρνει, αφήνει στον Ακουμιανάκη. Να δούμε τι θα κάνει εδώ ο Ακουμιανάκης. Η μπάλα έξω από την γωνία, η εκτέλεση για τρεις, θα καταλήξει στο καλάθι. Εκτελεί για τρεις ο Ραυτόπουλος. Και θα γράψει το 37-28. Στο σύν 9 πλέον οι Gunners. Χαλούδης, παίρνει το φάουλ, για να δούμε αν μετράει το καλάθι. Μετράει το καλάθι τελικά. Καλάθι και φάουλ εδώ από τον Χαλούδη. 37-30 τώρα το σκορ. Εννοείται βρίσκεται στη γραμμή των βολών και θα την βάλει για το 37-31. Πάνιας, ο Γιόνης, την μπάλα και πάλι στον Πάνια, περνάει εκείνος, χάνει για λίγο την μπάλα, θα πάρει το φάουλ. Ο Προκάκης νομίζω είναι αυτός που το έκανε και έχουν συμπληρωθεί τα 5 ομαδικά από την πλευρά των Greek Freaks, έτσι. Ο Πάνιας είναι στημένος τώρα στις βολές. Θα χάσει την πρώτη. Έχει ακόμα μια ευκαιρία. Θα βάλει την δεύτερη, μία στις δύο από τον Πάνια. Για το 38-31. Ζητάει και παίρνει ο Χαλούδης. Αλλαγή τώρα στο μαρκάρισμα. Πάνω το Πατσίκας, Χαλούδης θέλει να πάει μέχρι μέσα, ωστόσο έχουμε τα βήματα. Έκλεισε ωραία εκεί η αντίπαλη άμυνα τον Χαλούδη και τον άναγκασε στην παράβαση. 1.44 ακόμα μέχρι το ημίχρονο. Οι Gunners παραμένουν μπροστά στο σκορ, το 38-31. Πανιάς βγαίνει από τα μαρκαρίσματα, θα πάρει, δεν θα περάσει η πάσα του, θα γίνει το κλέψιμο από τον Χαλούδη. Και το φάουλ είναι πέμπτο ομαδικό και για τους Gunners. Έτσι θα πάνε και στην και εκείνη στην γραμμή των βολών τώρα. Χαλούδης έτοιμος για την πρώτη.
θα του κάνει το χατήρι μπάλα, καταλήγει στο καλάθι για 38-32. Θα βάλει για τη δεύτερη, 38-33, διαχείρος Χαλούδη. Πάνιας Ραυτόπουλος, παίρνει το σκρίνο ο Ραυτόπουλος, θέλει να πάει προς τα μέσα, επιλέγει να πασάρει, καλά θα κάνει, καθώς στη συνέχεια ο Κογιώνης θα πετύχει το καλά, θα πάρει και το φάουλ. Νίκησε εκεί τους αντιπάλους ο Κογιώνης, έκανε το 40-33. Και τώρα έχει την ευκαιρία να πετύχει ακόμα έναν πόντο και θα τον πετύχει. Για το 41-33. Τσαμπαρλής, την μπάλα έξω για 3, στο σίδερο η προσπάθεια του Χαλούδη. Επιθετικό rebound των Greek Freaks. Μπαμπάλης τώρα, 10 δευτερόλεπτα ακόμα για τους φιλοξενούμενους. Μπαμπάλης πάει μόνος του, υποπίεση στο σίδερο η προσπάθειά του. Ωστόσο θα επαλέψει ο ίδιος και θα κέρδισε και πάλι την μπάλα. Αποφεύγει τον αντιπάλο του Χαλούδης, θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Επιλέγουν να πάνε σε οργανωμένη επίθεση τώρα οι Gunners, παρόλο που είχαν φύγει δύο παίχτες ήδη στην επίθεση. Η μπάλα κοντά στο καλάθι, Κογιώνης θα αφήσει, θα σκοράρει. Θα κάνει το 43-33, στο συν 10 πλέον οι Gunners. 17 δευτερόλεπτα ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η εκτέλεση για 3, άστοχη. Μαζεύουν το rebound οι γηπεδούχοι. 7 δευτερόλεπτα όλα για αυτούς. Ακουμιανάκης για 3, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Μπάλα στον Κογιώνη, στη λήξη του χρόνου θα αστοχίσει. Ο Κογιώνης από κοντά είχε την ευκαιρία να πετύχει το καλάθι, δεν τα κατάφερε. Τέλος λοιπόν του δεύτερου δεκαλέπτου, 43-33. Οι Gunners προηγούνται. Ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο. Με τους Gunners να βρίσκονται στην επίθεση και τον Κογιώνη να παίρνει ένα γρήγορο σουτ και να το βάζει. Στο συν 12 οι Gunners, 45-33. Με την γρήγορη εκτέλεση του Κογιώνη. Σκάλπος τώρα ψάχνει συμπαίκτη. Παίρνει στον Χαλούδη. Χαλούδης και πάλι για τον Σκάγκο. Θα πάρει το τρίποντο εκείνος, θα στοχίσει. Δεν ήταν καλό το τελείωμά του. Ο Γιώνης μπάλα έξω και πάλι στον Κογιώνη, θέλει να αποστάρει εκείνος, γυρίζει, εκτελεί και αστοχεί αυτή την φορά. Σκάγκος, Καρατζής, ψάχνει επιλογές, παραλίγο εδώ το κλέφουμε από τον Ακουμιανάκη, καταφέρει να συγκρατήσει ο Ιφαντόπουλος. Μπάλα φτάνει στον Σκάγκο, θέλει να βρει και πάλι τον Ιφαντόπουλο, θα το κάνει, δεν θα τελειώσει καλά εκείνο στη φάση. Καθαρίζει το rebound ο Ραυτόπουλος, ο οποίος πιέζεται τώρα από τον Σκάγκο, αφήνει δίπλα του στον Ακουμιανάκη. Καραμπέτσος, υποπίεση δύο παιχτών, θα στοχίσει. Γρήγορα στην επίθεση τώρα οι Greek Freaks. Σκάγκος, θα στοχίσει από κοντά, έρχεται ο Ραυτόπουλος εκεί να μαζεύει το επιθετικό rebound. Ιφαντόπουλος, με συγχωρείτε. Σκάγκος, αμαρκάριστος, ανενόχλητος, δεν θα στοχίσει ο Ιωαννίδης. Το 45-33 παραμένει. Πάτσε γραμμή εδώ. Ο Ραυτόπουλος έπιασε τόπο η πίεση του Σκάγκου. Ανάγκασε τον αντιπάλο του σε λάθος. Ιωαννίδης, Σκάγκος. Σκάγκος επιλέγει να κρατήσει, ψάχνει τις επιλογές του, αφήνει στον Χαλούδη. Προσποιείται εκείνος, ωστόσο θα κάνει βήματα. Πήρε φορά και ο Χαλούδης και μπερδεύτηκε κάπως. Έφυγε έτσι το πρώτο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Φάουλ τώρα από τον Καρατζή, επάνω στον Ακουμιανάκη.
πρώτο ομαδικό των Greek Freaks στο τρίτο δεκάλεπτο. Πατσίκας βάζει πλάτη, δεν καταφέρει να πάει προς το καλάθι. Η εκτέλεση για δύο από τον Καραμπέτσο για το 47-33. Μπερδεύεται εκεί για λίγο, καταφέρει να συγκρατήσει η φιλοξενούμενη ομάδα. Το τρίποντο από τον Σκάγκο είναι άστοχο. Το rebound στα χέρια του Ακουνιανάκη, ο οποίος κατεβάζει τώρα για τους Gunners. Ραυτόπουλος περνάει στον Κογιόνι. Η πάσα ωραία, καταλήγει η μπάλα στα χέρια του Καραμπέτσου. Εκείνος ανενόχλητος για τρεις, το σίδερο. Ωραία συνεργάστηκαν εδώ οι Gunners, ωστόσο δεν είχε θετική κατάληξη η προσπάθεια. Σκάγκος. Σκάγκος, βήμα πίσω, στο πλάι, όπου εκεί βρίσκει το Ιωαννίδης. Προσπίση από τον Καρατζή και έχουμε το φάουλ. Πρώτο ομαδικό τώρα και των Gunners. Από ένα έχουν οι δύο ομάδες. Οι Gunners οι οποίοι προέρχονται από σερίνιγες. 6 τον αριθμό. Θέλουν σήμερα να δώσουν συνέχεια στο Νικηφόρο Σέρι. Ενώ τώρα από την κορυφή θα εκτελέσει άστοχα ο Ραφτόπουλος. Όχι, με συγχωρείτε. Ο Ιφαντόπουλος ήταν. Ο Γιόνις έκανε βήματα, λάθος. Από τους Gunners χαρίζουν την μπάλα στους Greek Freaks. Από την άλλη, από νίκη προέρχονται και οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι στο τελευταίο παιχνίδι επικράτησαν κοντά στους ανυπόταχτους Γαλάτες. Φάουλ πάνω στον Σκάγκο. Η μπάλα παραμένει στους Greek Freaks, για τους οποίους θα περάσει το παιχνίδι του Τσαμπαριλής στη θέση του Καρατζή. Χαλούδης πιέζεται από τον Καραμπέτσο, του δίνει το σκρίν ο Ιφαντόπουλος, πάει αντίθετα ο Χαλούδης και θα κάνει βήματα. Διαμαρτύρεται για την απόφαση ο Χαλούδης. Τα λέει και με τον διαιτητή. Ταυτόπουλος, τον πιέζει ο Σκάγκος. Η μπάλα θα φτάσει στον Κογιόνι, κοντά στη ρακέτα εκείνος, θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Χρησιμοποίησε για τη δύναμη του ο Κογιόνις, την εκμεταλλεύτηκε σωστά και έκανε το 49-33. Έτοιμος τώρα και για την βολή ο παίχτης των Gunners. Θα τη βάλει. 90-33. Στο συν 17 οι γηπεδούχοι ξεφεύγουν σιγά σιγά. Γυρίζει ο Ιωαννίδης, μια δύσκολη προσπάθεια, τώρα δεύτερη από τον Χαλούδη, ούτε τώρα θα πάρουν κάτι οι Greek Freaks. Ραυτόπουλος του δίνει το screen, πάει αντίθετα ο Ραυτόπουλος, θα πάρει και το φάουλο από τον Σκάγκο. Να δούμε αν είναι χαμηλά ή στην προσπάθεια, χαμηλά είναι σύμφωνα με τον διαιτητή. Έτσι η μπάλα θα πάει στην επαναφορά. 5-29 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Γιόνις εξετάζει τις επιλογές του. Η μπάλα έξω, η προσπίση και πάλι στον Κογιόνι. Βήμα προς τα πίσω, η εκτέλεση εύστοχη από τον Κογιόνι, συνεχίζει ζεστός. 52-33. Στους 19 πλέον οι Gunners. Ιφαντόπουλος για τρεις. Κακό το σουτ, θα καταλήξει. Airball. Πολύ ωραία συνεργασία εδώ για τους γηπεδούχους. Δεν θα έρθει το καλάθι από τον Πατσίκα. Γρήγορα στην επίθεση τώρα οι Greek Freaks. Και θα ευστοχίσει ο Ιωαννίδης, ο οποίος θα μειώσει σε 52-35.
μια Νάικης τώρα, θέλει και αυτός από τη μεριά του να βγάλει γρήγορα την ομάδα του στην επίθεση και το φάουλ επάνω στον Πατσίκα. Πήγαν γρήγορα εδώ οι Gunners και ανάγκασαν τους Greek Freaks στο τέταρτο ομαδικό. Δεν έχουν πλέον άλλο φάουλ να δώσουν στο τέταρτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι. Άστοχο στην πρώτη ο Πατσίκας. Θα βάλει τη δεύτερη μία στις δύο. Με το 53-35. Φαντόπουλος υπό την πίεση του Ακουμιανάκη. Θέλει να ξεφύγει, θα πάρει το φάουλο ο Φαντόπουλος. Βρήκε μόνο χέρι και ο παίκτης των Gunners. Τρίτο ομαδικό των γηπεδούχων, το οποίο στέλνει τον Φαντόπουλο στην γραμμή των βολών. Χάνει την πρώτη. 52-35 παραμένει. Έχει ακόμα μια προσπάθεια. Θα τη βάλει. 53-36. Από την μια βολή του Ιφαντόπουλου. Παραμένουν αρκετά μπροστά οι Gunners. Πατσίκας έχει πάνω τον Ιωαννίδη, βγάζει έξω για τον Ραυτόπουλο, θα πάρει το σούτ εκείνος, θα στοχίσει. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Χαλούδης βγαίνει έξω. Ιωαννίδης στο πλάι τώρα. Τζαμπαρλής και πάλι έξω η μπάλα για τον Φαντόπουλο, προσποιείται εκείνος. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Greek Freaks. Υποπίεση το σούτ του Φαντόπουλου, δεν θα βρει στόχο. Παλεύει για το rebound ο Ραυτόπουλος και θα βρει ωραία εκεί τον συμπαίκτη του. Καραμπέτσος ρίχνει τώρα το ρυθμό. Ο Γιόνης η μπάλα περνάει μέσα. Από μια Νάκη, θα στοχίσει από κοντά. Αναπήδησε και στην φάνη η μπάλα. 3 και 10 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Με τον Μπαμπάλη τώρα. Να αφήνει στον Ιωαννίδη. Ταμπαρλής. Θα στοχίσει και αυτός από τη μεριά του, δεν μπορούν να βρουν λύσεις επιθετικά οι Greek Freaks. Ενώ από την άλλη ο Ακουμιανάκης τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο και κάνει το 55-36. Και πάλι στους 19 οι Gunners. Παμπαλής θα στοχίσει και αυτός. Η αφλογιστία συνεχίζεται των φιλοξενούμενων, ενώ από την άλλη ο Κογιώνης θα φτάσει και πάλι κοντά στο καλάθι. Θα κάνει το 57-36 και πλέον αναγκάζει τους Greek Freaks να καλέσουν time out. Στην επίθεση οι Greek Freaks, οι οποίοι τα έχουν βρει σκούρα στην επίθεσή τους, ενώ και αμυντικά δυσκολεύονται αρκετά να περιορίσουν την επίθεση των Gunners εδώ ακόμα. Μια φάση η οποία δεν θα φέρει αποτέλεσμα για τους φιλοξενούμενους. Θα γίνει το λάθος και θα χαρίσουν την μπάλα στους Gunners, οι οποίοι πλέον προηγούνται με 21 πόντους. Ραυτόπουλος κλείνεται εκεί από 2, βγάζει έξω, παίρνει και πάλι ο Ραυτόπουλος. Περνά την πάση του κοντά στο καλάθι, Παπαδόπουλος γυρίζει, θα στοχίσει σε μια δύσκολη προσπάθεια. Μεταφέρει να κλέψει ο Παπαδόπουλος και θα βγάλει και τον Πάνια στο καλάθι. Ωστόσο εκείνος θα ρίξει λίγο τον ρυθμό, θα πάει σε οργανωμένη επίθεση η γηπεδούχος ομάδα. Καραμπέτσος θα πάρει το σουτ, δεν θα το βάλει. Μπαμπάλης τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ροκάκης, Ιωαννίδης, βρίσκει τον Καρατζή. Κολλάει στο Στεφάνι μπάλα, θα πάρει το φάουλο Καρατζής. Τέταρτο ομαδικό των Gunners.
4 έχουν και οι Greek Freaks, έτσι. Καμία ομάδα δεν μπορεί να κάνει. Δεν έχει επιλογή για φάουλ, καθώς θα στείλει την αντίπαλή της στην γραμμή των βολών. Εύστοχο στην πρώτη ο Καρατζής. Εύστοχο και στη δεύτερη. Για το 57-38. Πανιάς παίρνει ο Ραυτόπουλος. Ο Ραυτόπουλος βρίσκεται στα δεξιά, πιέζεται, βλέπει την κίνηση. Ραυτόπουλος και πάλι αφήνει την μπάλα καθώς μπερδεύτηκε και είδε τον χρόνο να τελειώνει, ωστόσο έχουμε βήματα. Μπερδεύτηκε εκεί ο Ιωαννίδης, νόμιζε πως δεν μπορεί να βγει στην επίθεση η ομάδα του και έκανε τα βήματα. Χαρίζει την μπάλα στους Gunners, οι οποίοι έχουν 9 δευτερόλεπτα τώρα με τον Πάνια. Πάνια, ψάχνει συμπαίκτη, Ραυτόπουλος, 3 δευτερόλεπτα, 2, βλέπει το ρολόι, εκτελεί, θα στοχίσει ο Ραυτόπουλος. Μπαμπάλης τώρα κατεβάζει για τους φιλοξενούμενους. Ηρεμούν τον ρυθμό οι Greek Freaks, Ιωαννίδης. Ιωαννίδης ψάχνει συμπαίκτη, βρίσκει τον Προκάκη. Γυρίζει εκείνος με το δεξί, ωραία κίνηση εδώ από τον Προκάκη για το 57-40. 8 δευτερόλεπτα τώρα για τους Gunners. Πανιάς θα πάρει από αρκετά μακριά το σουτ στο σίδερο. 2 δευτερόλεπτα, 1. Δεν έχουμε επίθεση. Και έτσι έχουμε το τέλος της τρίτης περίοδου. 57-40 στο συν 17 οι Gunners. Ξεκίνησε και το 4ο δεκάλεπτο. Τους Greek Freaks να βρίσκονται στην επίθεση και στο μείον 17, καθώς οι Gunners προηγούνται 57-40 στο μάτς. Κατοχή παραμένει στους φιλοξενούμενους. Παμπάλης τώρα αφήνει στον Χαλούδη. Θα πάρει το τρίποντο εκείνος υποπίεση στο σίδερο, η προσπάθειά του. Καλογιαννίδης περιμένει τους συμπαίκτες του, αφήνει στον Πάνια. Πάνια ζητάει κίνηση, βγαίνει ο Πατσίκας, θα πάρει ανενόχλητος για τρεις. Θα του κάνει το χατήρι μπάλα μετά από μια μικρή περιπέτεια. 60-40, ξεκινάνε με τρίποντο οι γηπεδούχοι. Θα γίνει το κλέψιμο τώρα από τον Παπαδόπουλο. Πίσω αφήνει στον Πάνια. Θα οργανώσει ακόμα μια επίθεση εκείνος. Πατσίκας θα βάλει και αυτό. Και αυτό. 2-2 από τον Πατσίκα στις τελευταίες δύο φάσεις. 63-40. Μέχρι μέσα θα στοχίσει ο Μπαμπάλης και θα κάνει και το φάουλ στην προσπάθεια για το rebound εκεί στον Ζούρο. Πρώτο ομαδικό των Greek Freaks. Πάνιας πιέζεται. Πατσίκας θα του δώσει και πάλι την μπάλα. Πάνιας συγκρατεί. Δεν είναι καλή πάσα του ωστόσο. Πιο δυνατή από όσο θα την ήθελε ο Καλογιαννίδης. Θέλω να βγουν γρήγορα στην επίθεση τώρα οι Greek Freaks. Χαλούδης. Την μπάλα θα φτάσει στον Μπαμπάλη. Θα πάρει το τρίποντο εκείνος, αλλά εκεί βρίσκεται ο Σίλας, ο οποίος θα μαζέψει σκουπίδι και θα κάνει το 63-42. Κοντά στο καλάθι τώρα η μπάλα και ο Παπαδόπουλος δεν δυσκολεύεται εκεί στον συνοστισμό να κάνει το 65-42. Χαλούδης, 9 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Greek Freaks. Χαλούδης σταματάει, εκτελεί και αστοχεί. Η μπάλα φτάνει στα χέρια του Πάνια. Θα οργανώσει ακόμα μια επίθεση των Gunners. Πατσίκας
πάλι ο Πάνιας καταφέρει να ξεφύγει. Θα του κάνει το φάουλο ο Μπαβάλης. Δεύτερο ομαδικό των Greek Freaks. Πάνιας. Πάνω σταθερά ο Μπαμπάλης. Του δίνει το σκρίνο ο Παπαδόπουλος. Καλογιαννίδης το σκέφτηκε, το πήρε. Θα στοχίσει. Πατσίκας μαζεύει το rebound. Παπαδόπουλος το αφήνει λίγο χώρο. Προτιμά να πάει προς τα μέσα. Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι, ούτε στη συνέχεια. Έχουμε φάουλ από τον Καρατζή. Συμφωνά με τον διαιτητή. Δεν συμφωνεί εκεί ο παίχτης των Greek Freaks. Τα λέει με τον διαιτητή. Στην γραμμή το βόλο τώρα ο Παπαδόπουλος. Θα ρίξει την πρώτη μέσα. 66-42. Έτοιμος για την δεύτερη. Θα τη βάλει και αυτή 2 στους 2 από τον Παπαδόπουλο για το 67-42. Χαλούδης πάει μόνος στην φάση και θα πάρει το φάουλο από τον Πατσίκα, ο οποίος τον έχασε εκεί για λίγο και στην προσπάθεια του να τον περιορίσει τον πίεσε αντικανονικά. Πρώτο ομαδικό των Gunners. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη για το 67-44. Πατσικάς. Του δίνει την επιλογή στην ο Παπαδόπουλος, θα καταλήξει εκείνον η μπάλα. Ωραία συνεργασία η οποία δεν θα φέρει κάτι καθώς ο Ζούρος θα κάνει τα βήματα. Πίεση ψηλά τώρα από τους Gunners, ο Πάνιας κάνει δύσκολη τη ζωή του Προκάκη, ο οποίος καταφέρει να βρει συμπαίκτη. Χαλούδης θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει το rebound από ποιον, από τον Πατσίκα. Παρέμβαινε εκεί προς στιγμή ο Σίλας. Και θα στείλει εκτός την μπάλα η οποία θα παραμείνει στα χέρια των Gunners. Πατσίκας για ένα από τα μαρκαρίσματα ο Πάνιας. Θα του περάσει την μπάλα ο Πατσίκας. 9 δευτερόλεπτα θα πάρει το σούτ ο Πάνιας και θα το βάλει. 70-44. Ξεφεύγει τώρα η διαφορά σιγά σιγά. Χαλούδης μετά από απανωτές τρίπλες θα στοχίσει στο υποπίεση σουτ. Γρήγορα στην επίθεση Gunners. Το κόψιμο εδώ πολύ ωραία άμυνα από τον Χαλούδη. Θα βάλει το stop. Το παιχνίδι επέστρεψε ο Καραμπέτσος για τους Gunners. Καραμπέτσος που είναι τώρα με την μπάλα στα χέρια, περνάει στον Παπαδόπουλο. Και πάλι ο Καραμπέτσος θα πάρει το shoot. Θα στοχίσει. Μαζεύει το rebound ο Καρατζής. Προκάκης κατεβάζει. Πάει πάνω του Πάνιας. Θα κάνει και το κλέψιμο προς στιγμή ο Πάνιας. Καταφέρει να συγκρατήσει ο Χαλούδης. 9 δευτερόλεπτα τώρα για τους Greek Freaks. Χαλούδης πάει μόνος του, καλάθι και φάουλ. Πήρε την προσπάθεια πάνω το Χαλούδης. Πέτυχε το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ τώρα. 70-46. Έτοιμος τώρα για την έξτρα βολή. Θα τη βάλει για το 70-47. Mm-hmm.
Καραπέτσος περνάει μπάλα για τον Παπαδόπουλο, από κοντά εκείνος δεν θα καταφέρει να πάρει κάτι. Αλούτης τώρα από την γωνία, θα στοχίσει. Πάνιας για τους Gunners, 4:35 ακόμα για το φινάλι του παιχνιδιού. Ο Πάνιας παίρνει στον Παπαδόπουλο, αυτός βγάζει έξω στον Καραπέτσο. Ανενόχλητος ο Πάνιας για 3, θα το βάλει. 73-47. Πολύ καλή σήμερα από την γραμμή του τρυπόντου οι Gunners. Έχουν ρηλήσεις πίσω από τα 6.75. Ανενόχλητος εκτελεί ο Τζαμπαρλής. Ο Σίλας, με συγχωρείτε, για το 73-50. Καραμπέτσος πάει μόνος του κοντά σε όλους, η μπάλα παραμένει στους Gunners με 9 δευτερόλεπτα να έχουν απομείνει στο χρόνο επίθεσης. Μπάλα στον Πάνια, του δίνει και το σκρίνο ο Ζούρος. Παπαδόπουλος, τελειώνει ο χρόνος, πρέπει να εκτελέσουν εδώ οι Gunners. Θα το πάρει αλλά δεν θα βρει στόχο ο Καλογιάννηδης. Ιωαννίδης και Σκάγκος τώρα θα περάσουν στο μάτς για τους φιλοξενούμενους. Στον πάγκο η Χαλούδης και ο Σίλας. Τρεις ή μισή λεπτά ακόμα για το φινάλε. Τα πάντα έχουν κρυθεί. Καλογιαννίδης, Καραμπέτσος για 2, εύστοχος, 75-50. Στο σύν 25 παρακαλώ η διαφορά. Έχουν ξεφύγει εδώ και ώρα οι Gunners, οι οποίοι θα φτάσουν στην 10η νίκη τους στην σεζόν. Η εκτέλεση από την κορυφή airball δεν ήταν καλή από τον Μπαμπάλη. Στο παιχνίδι τώρα ο Ραυτόπουλος στη θέση του Καλογιαννίδη. Από την άλλη Greek Freaks όλα δείχνουν πως δεν θα αποφύγουν την 7η ήττα στην σεζόν. Καραμπέτσος τώρα εδώ προσποιείται και εκτελεί από κοντά για το 77-50. Δύο και 20 ακόμα για δικαστικά λεπτά. Θέλει να πλησιάσει τη ρακέτα ο Καρατζής, του κλείνει το δρόμο εκεί η αντίπαλη. Σκαγκός προσποιείται και εκτελεί για 3, 77-53. Ο Παπαδόπουλος δίνει έξω στον Πάνια, του δίνει και το screen ο Παπαδόπουλος. Καραμπέτσος τώρα και πάλι μπάλα στον Καραμπέτσο, 6 δευτερόλεπτα, η εκτέλεση για 3 δεν είναι καλή. Καταφέρει να σώσει εκεί ο Προκάκης. Έχει πέσει κάπως ο ρυθμός τώρα στα τελευταία λεπτά, όπως είναι λογικό. Για 3 εύστοχος ο Προκάκης, 77-56. Και 18 ακόμα για το τέλος. Ο Παπαδόπουλος έχει πάρει θέση, θέλει να αποστάρει, γυρίζει, αστοχή. Γίνεται τώρα το κλέψιμο από τους Greek Freaks, τον Μπαμπάλη να πηγαίνει μέχρι το τέλος. Δεν θα ολοκληρώσουμε επιτυχία τη φάση. Ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι εδώ χάθηκε από τον παίχτη των Greek Freaks. Πάνιας, ενώ έχουμε μπει στα τελευταία 50 δευτερόλεπτα, θα πάρει το σούτο Πάνιας και θα το βάλει και αυτό. 80-56. Εξαιρετικός και σήμερα ο Πάνιας.
σκάγκος 33 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος. Ο σκάγκος πάει μέχρι μέσα, με το δεξί θα τελειώσει τη φάση για το 80-58. Πλέον περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης, καθώς τον νικητή τον ξέρουμε ήδη. Πανιάς, θα κάνουν επίθεση εδώ οι Gunners και θα το βάλει. 82-55 από τον Πανιά. Δεν θα γίνει άλλη επίθεση στο παιχνίδι, καθώς θα είναι στο τέλος. Οι Gunners λοιπόν θα πανηγυρίσουν την 10η νίκη τους στη σεζόν. Από την άλλη, Greek Freaks θα γνωρίσουν την 7η ήττα. Τέλος του παιχνιδιού, 82-58, οι Gunners επικρατούν τον Greek Freaks.